Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Μύρνης, όπου μόλις έγινε το τζάμπολ. Εδώ βλέπουμε την πεντάδα της PTIS Minsk, της Ρότα Βιώτα μάλλον, Μίνσκ. Ο Σβέτνικ με το νούμερο 6, ο Κρύβονος με το νούμερο 10, ο Μπότσκοφ με το νούμερο 12, ο Κλέμες με το νούμερο 13 και ο Νταϊνέκο με το νούμερο 15. Θα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη, αγαπητοί τηλεθεατές, η καθυστέρηση της έναρξης του αγώνα δεν οφείλεται στην ΕΡΤ, αλλά σε μια πτώση τάσεως στην περιοχή της Νέας Μύρνης. Δεν υπήρχε φωτισμός κατάλληλος στο γήπεδο για να διεξαχθεί ο αγώνας και μόλις τώρα άναψαν τα φώτα για να ξεκινήσει ο αγώνας. Εδώ βλέπουμε τη σύνδεση του Άρη με τον Γιαννάκη, τον Μισούνοφ, τον Γάσπαρη, τον Άντερσον και τον Τάρπλεϊ. Ο Γάσπαρης στην επίθεση με τον Άντερσον και τον Γιαννάκη τώρα. Ο Μισούνοφ προσπαθεί, έκανε άτσαλο σουτ και ο Τάρπλεϊ με το follow αυτό ανοίγει το σκορ κάνοντας το Άρης Μίνσκ 2-0. Ένα φάουλ του JJ Άντερσον, του Μίτσελ Άντερσον. Εδώ είναι ο Ιουγκοσλάβος διαιτητής, ο Ζόραν Ντιμιτρίεβιτς. Και αυτός που έδωσε την μπάλα είναι ο Ισραηλινός Χάρμαν. Προσπαθεί ο Μισούνοφ να κλέψει. Ο Νταϊνέκο κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Και ο Κλέμες δεν μπορεί να ολοκληρώσει. Εδώ ο Χάρμαν που δείχνει το φάουλ του Νταϊνέκο. Ο Μένας Χάρμαν, ο Ισραηλινός διαιτητής, έδειξε το επιθετικό φάουλ του Αντρέι Κλέμες. Ο Γιαννάκης στην αρχή μιας νέας επίθεσης για τον Άρη. Σουτάρει για 3 πόντους, είναι εύστοχος και το σκορ γίνεται 5-0. Πιεστική η άμυνα των παικτών του Άρη επάνω στους νεαρούς Λευκορώσους. Άστοχος ο Μπότσκοφ, γρήγορα ο JJ Άντερσον για τον Γάσπαρη και πάλι Άντερσον που καταφέρνει να ευστοχίσει ο Άντερσον και να πάρει και φάουλ. Βλέπουμε σε επανάληψη την προσπάθεια του Άντερσον και το φάουλ που του έκανε ο Μπότσκοφ. Έχουμε λοιπόν μία επιπλέον βολή και από μια άλλη κάμερα η κατάληξη της φάσης με πρωταγωνιστή τον JJ Άντερσον, ο οποίος ευστοχεί και στη μία επιπλέον βολή και κάνει το σκορ Άρης Μίνσκ 8-0. Ο Τάρπλεϊ συγκρατεί την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και ο Σεργέι Σβέτνικ με το νούμερο 6, εδώ ο Αλεξάνδερ Μπορίσοφ, ο προπονητής της ομάδας του Μίνσκ. Θα πρέπει να σας διευκρινίσουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε το πρώτο time out του αγώνα. Θα πρέπει να σας δείξω που έχει τελειώσει το time out. Ο Γιαννάκης εδώ ευστοχίσε ένα lay-up, φτάνει στους 5 πόντους και κάνει το σκορ 12-0. Είχε προηγηθεί ένα καλάθι του Μίτσελ Άντερσον, του JJ Άντερσον, μετά από ένα περίτεχνο συνδυασμό και τελική πάσα του Γάσπαρη πάνω στον Άντερσον. Ο Γάσπαρης, ο οποίος μαρκάρει ασφυκτικά τον Κλέμες, η μπάλα από την άκρη των δακτύλων του Τάρπλεϊ εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγια λοιπόν για την ομάδα του Μίνσκ, που δεν έχει σκοράρει μέχρι στιγμής, ενώ υπολείπονται 17 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γιαννάκης την επαναφορά με τον Γάσπαρη. Πάνω στον Γιαννάκη είναι ο Κρύβονος. Ο Τάρπλεϊ σκρινάρει. Ο Γάσπαρης επιχειρήσει των 3 πόντων. Στο rebound ο Σβέτνικ. Και αργά η νεαρή Λευκορώση με τον Κλέμες τώρα να πιέζεται από τον Γάσπαρη. Κρύβονος στο rebound προς στιγμήν. Ο Τάρπλεϊ πατώντας όμως εκτός αγωνιστικού χώρου επανέφερε την μπάλα, έτσι όπως υπέδειξε ο Ντιμιτρίεβιτς, ο Ιουγκοσλάβος ο διαιτητής. Σε επανάληψη βλέπετε ότι πατάει έξω από την γραμμή ο Τάρπλεϊ και σωστά σφύριξε ο διαιτητής. Από τον Σεργέι Σβέτνικ η πάσα για τον Νταϊνέκο, παρενευλήθη ο Μισούνοφ. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ αισθητή η πιεστική άμυνα
του Άρη σε εσάς. Βλέπετε ότι δεν μπορούν ούτε καν να κάνουν πάσες οι νεαροί παίκτες της Μίνσκ. Γιαννάκης αφήνει για τον Τάρπλεϊ που δεν δυσκολεύεται να καρφώσει και κάνει το σκορ 14-0. Μπήκε ο Γιαννάκης από την baseline όπως βλέπουμε εδώ. Και αφού τον μάρκαραν και το έκλεισαν τον δρόμο προς το καλάθι, είδε τον Τάρπλεϊ που δεν δυσκολεύτηκε να καρφώσει. Ο Κλέμες, τον αντίπαλο τον Γάσπαρη, προσποιείται και πάλι άστοχη η παίκτη της Μίνσκ. Γρήγορα η πάσα στον Γιαννάκη, αυτός προς τον Άντερσον, έκοψε ο Νταϊνέκο. Και ενώ υπολείπονται 15 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου, ο Αλεξάνδερ Μπορίσοφ ζητάει και το δεύτερο time-out. Το σκορ έχει γίνει 16-0, 15 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου, όπως είδαμε το σκορ στην οθόνη μας. Και από υπό την πίεση του Γιαννάκη ο Κρύβωνος κάνει ένα πολύ άστοχο σουτ. Γρήγορα στον εφηδιασμό ο Άντερσον που αφήνει για τον Τάρπλεϊ και αυτός κάνει στους 8 πόντους. Είδαμε τον Ρόι Τάρπλεϊ εδώ που προηγουμένως έκανε ένα εκπληκτικό κάρφωμα. Έφτασε στους 8 πόντους με 4 στα 5 σουτ. Ο Μπότσκοφ είναι ο παίκτης που ανοίγει το σκορ για τη Μίνσκ. Και έχουμε λοιπόν 14 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, 18-2 να προηγείται ο Άρης της Μίνσκ. Ο Τάρπλεϊ αξιοποιεί την πάσα του Γιαννάκη με το jump shoot traversé αυτό που έκανε. Και έτσι το σκορ γίνεται 22. Οι πολύ νεαροί παίκτες της Μίνσκ. Να εδώ ο Μπότσκοφ, ο Γιώργη Μπότσκοφ, συμπιώνει και το δεύτερο καλάθι της ομάδας του. Βρήκε λοιπόν το δρόμο προς το καλάθι του Άρη η νέα νική ομάδα, θα μπορούσα να τους αποκαλέσουμε εφήβους, της Μίνσκ. Και εδώ ένα εντυπωσιακό καλάθι από τον Μίτσελ Άντερσον που φτάνει στους 7 πόντους. Έχει 3 στα 3 σουτ και μία ελεύθερη βολή. Μπότσκοφ. Εδώ ο Γάσπαρης πιέζει τον Ροντιόνοφ. Κλέβει ο Γιαννάκης και με αυτόν τον εύκολο τρόπο φτάνει στο lay-up για να κάνει το σκορ. Και εδώ ο Άζα Νίκολιτς με τον Πετσάρσκι δίπλα, ο μεγάλος δάσκαλος του Ιουγκοσλαβικού μπάσκετ και τεχνικός σύμβουλος στον Άρη, που έχει υπό την επίβλεψη την Ακαδημία των παιδιών του Άρη. Ο Γιαννάκης με τον Άντερσον. Από το Μισούνοφ χάνεται η μπάλα και τώρα ο Ροντιόνοφ προσπαθεί να ευνηδιάσει και παίρνει το φάουλ από τον Γιαννάκη. Να εδώ ο Στίβ Γιατζόγλου που κάνει κάποιες παρατηρήσεις προς τους παίκτες του Πάγκου ότι κάτι δεν γίνεται από αυτά που έχει ζητήσει από τους παίκτες του. Μια αλλαγή λοιπόν ακόμη από την ομάδα της Μίνσκ, του Μίνσκ, εδώ ο Ροντιόνοφ. Ο Αλεξάνδερ Ροντιόνοφ, 20 χρόνων, 2 μέτρα και 2. Ενώ κάθεται στον πάγκο ο Ανδρέι Κρύβωνος. Και αυτός 2 μέτρα, 17 χρόνος. Ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών του Μίνσκ είναι περίπου 18 χρόνων. Ο Ροντιόνοφ ευστόχησε και στις δύο βολές και έκανε το σκορ 6-24, 24-6 υπέρ του Άρη. Να εδώ ο Μισούνοφ που δεν διστάζει να σουτάρει από κάπως μακρινή απόσταση, 6-26 το σκορ. Και ο Ροντιόνοφ κόβει μετά την πάσα που έκανε. Ο Κλέμες για τον Ροντιόνοφ και πάλι κλέβει ο Άντερσον για να κάνει φάουλ ο Σεργέι Σβέτνικ, ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης της ομάδας του Μίνσκ. Εδώ, να εδώ το σερι πλέι, πάσα του Ροντιόνοφ προς τον Σβέτνικ, ο οποίος είναι 23 χρόνων και βλέπετε εδώ να τραβάει τον Άντερσον. 6-26 το σκορ
Ο Γιαννάκης προς τον Μισούνοφ. Ο Σβέτνικ όμως του έκλεψε την μπάλα. Σας έλεγα για τον Σβέτνικ ότι είναι ο μεγαλύτερος παίκτης σε ηλικία του Μίνσκ, της ομάδας του Ροταφιώτα Μίνσκ. Είναι 23 χρόνων. Λόμπ πάσα για τον Γιαννάκη και αυτός με ένα έξοχο σούτ από την baseline κάνει το σκορ 6-28, ενώ ο ίδιος φτάνει στους 9 πόντους. Βήματα από τον Γιώργη Μπότσκοφ. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο αγώνας που φέρει ως γηπεδούχο την ομάδα του Μίνσκ γίνεται μετά από συμφωνία των δύο συλλόγων και την έγκριση της FIBA στην Αθήνα ο πρώτος αγώνας, ενώ ο δεύτερος θα γίνει στην Θεσσαλονίκη, στο Αλεξάνδριο. Φάουλ ο Παναγιώτης Γιαννάκης, που είναι το δεύτερο του φάουλ. Σε επανάληψη, εδώ το φάουλ του Γιαννάκη. 6-28, εδώ είναι ο Ρουσλάν Μποϊντάκοφ, που μπήκε στον αγώνα. Και ο Ροντιόνοφ κατεβάζει την μπάλα υπό την πίεση του Γάσπαρη. Ο Μποϊντάκοφ που ευστόχησε με αυτόν τον πολύ ωραίο τρόπο, μειώνοντας τη διαφορά στους 20 πόντους. Να εδώ ο Μποϊντάκοφ σφυρίχθηκε. Σε επανάληψη η ενέργεια του Μποϊντάκοφ και η κατάληξη της μπάλας στο καλάθι του Άρη. 8-28 λοιπόν Μίνσκ Άρης και ο Γιαννάκης σε μια νέα επίθεση. Γιαννάκης που περιμένει να βγουν από τα σκρίν ο Άντερσον, αλλά έκανε έξοχη πάσα στον σκρίνερ επάνω στον Ντάρπλεϊ, που δεν δυσκολεύτηκε να σημειώσει άλλους δύο πόντους και ο Γάσπαρης κάνει φάουλ και είναι το τρίτο. Να εδώ η κατάληξη της πάσας του Γιαννάκη στον Ντάρπλεϊ και το καλάθι του Ντάρπλεϊ. Οκτώ-30 λοιπόν, Μίνσκ Άρης. Ο Μποϊντάκοφ προσπαθεί να περάσει μια έξυπνη πάσα στον Αλεξάνδερ Κουλ, που είναι 17 χρόνων. Βλέπουμε και πάλι τον Μποϊντάκοφ που προσπαθεί να περάσει την μπάλα στον Κουλ, που βλέπουμε να κόβει προς το καλάθι. Να τον με το φανέλα με το νούμερο 5. Και εδώ ο Βαγγέλης Βουρτζούμης που κάθεται στην καρέκλα των αναπληρωματικών, που έχουν ζητήσει αλλαγή δηλαδή, στην καρέκλα της γραμματείας. Κάνει την μπάλα ο Μποϊντάκοφ και θα έχουμε μια νέα επίθεση για τον Άρη. Και βλέπουμε τον Γάσπαρη να δίνει τη θέση του στον Βαγγέλη Βουτζούμη. Χειροκροτείται ο Γιώργος Γάσπαρης. Και τώρα ο Γιαννάκης, πιεζόμενος από τον Κλέμες, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα επιτεθούν. Έγινε το σκρίν από τον Μισούνοφ. Ντάρπλεϊ σουτάρει χωρίς πίεση. Φτάνει στους 14 προσωπικούς πόντους και κάνει το σκορ 8-32. Δεν έχουμε περάσει ακόμη στο δεύτερο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους. Εδώ ο Ροντιόνοφ για τον Κουλ. Και πάλι Ροντιόνοφ. Ο Άντερσον κλέβει ταχύτατα. Προσπαθεί να ολοκληρώσει και έχουμε ένα έξοχο κόψιμο από τον Ρουσλάν Μποϊντάκοφ. Εδώ η λιγοστή φίλη του Άρη, να εδώ Μποϊντάκοφ. Να ο Άντερσον που πηδάει με κλίση του σώματός του, έτσι δεν ανέβηκε όσο θα μπορούσε. Να τος εδώ και έχουμε το έξοχο κόψιμο από τον Μποϊντάκοφ. Ενώ ο Κούλ εδώ έκοψε τον Ντάρπλεϊ αντικανονικά και έχουμε δύο βολές από τον Ρόι Ντάρπλεϊ, όπως δείχνει ο Δημητρίεβιτς. Και άλλη αλλαγή που κάνει ο Αλεξάνδερ Μπορίσοφ, με τον Ροντιόνοφ να αποχωρεί, τον βλέπουμε εδώ, και τη θέση του να παίρνει ο Αντρέι Κρύβωνος. Βγήκε όμως και ο Γιαννάκης από πλευράς Άρη και πήρε τη θέση του ο Μέμος Ιωάννου. Ο Μέμος Ιωάννου που στο ευρωπαϊκό κύπελο, εδώ ο Ντάρπλεϊ ευστοχή στην πρώτη βολή, φτάνει στους 15 πόντους, το σκορ 8-33. Ο Μέμος Ιωάννου λοιπόν, που πριν από δύο χρόνια, μάλλον στο προπέρσινο ευρωπαϊκό κύπελο,
ήταν μέλος της ομάδας του ΠΑΟΚ που κατέκτησε τον τίτλο στην Γενέβη. Ο Μποϊντάκοφ, συγχωρείτε, ήταν ο Μπότσκοφ. Πολύ ωραία πάσα στον Βουρτζούμι και κι αυτός σκοράρει και έχουμε το σκορ 10-36, 9 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Να δω, Κρύβωνος περνάει κάτω από τον Βουρτζούμι, έδιωξε όμως ο Τάρπλεϊ πριν η μπάλα πάρει την κάθοδο μέσα προς το διχτάκι του Στεφανιού του Άρη. Ο Τάρπλεϊ μπαίνει δυνατά και κόβεται εντυπωσιακά από τους νεαρούς που έχουν αρχίσει να αντιδρούν. Να, εδώ σε επανάληψη η ενέργεια του Τάρπλεϊ και το κόψιμο που του έκανε ο Μποϊντάκοφ. Ο Άντερσον αποχωρεί και τη θέση του παίρνει ο Βασίλης Λυπηρίδης. Τάρπλεϊ για τον Βουρτζούμι, αυτός τον Λυπηρίδη. Βγάζει για τον Τάρπλεϊ και βέβαια 3 δευτερόλεπτα. Εκεί θα έπρεπε ή να μην έχουν μπει οι συμπαίκτες του ή να σουτάρει ο Λυπηρίδης για να μην σημειωθούν τα 3 δευτερόλεπτα. Ο Ιωάννου που πιέζει τον Κλέμες. Χτύπησε και προς τη μήνυ το πρόσωπο του Ιωάννου στο πρόσωπο του Κλέμες. Έγινε φάουλ λοιπόν από τον Μέμο Ιωάννου. Και ενώ υπολείπονται 8 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα, το σκόρ είναι 10-36, όπως βλέπουμε στις οθόνες μας. Κλέμες με αντίπαλο τον Ιωάννου. Πιέζει στα 33 του χρόνια ο Μέμος Ιωάννου. Και υποπίπτει σε φάουλ. Και ενώ έχει υπερβεί η ομάδα του Άρη τα 7 φάουλ, θα εκτελέσει ο Αντρέι Κλέμες μία σε μία βολές. Εδώ ο Μισούνοφ που βγήκε από την πεντάδα του Άρη και τη θέση του πήρε ο Ντίνος Αγγελίδης. Ο Αντρέι Κλέμες εδώ. Ο Τάρπλεϊ δυνατά μαζί με τον Αγγελίδη στο rebound. Κατεβάζει την μπάλα ο πανύψηλος Αμερικανός. 2 και 11, 28 χρόνων. Ιωάννου για τον Λυπηρίδη. Τάρπλεϊ. Βουρτζούμις που αποφασίζει να σουτάρει για 3 πόντους. Ο Λυπηρίδης δυνατά, η μπάλα καταλήγει στον Αγγελίδη. Άστοχος κι αυτός και ξεκίνονται τώρα με τον Κλέμες στον ευδιασμό οι παίκτες της Μίνσκ. Τελικά επέστρεψαν οι παίκτες του Άρη και ο Κουλ χάνει την μπάλα από την έξυπνη ενέργεια του Τάρπλεϊ να κόψει την μπάλα όταν αυτή βρισκόταν στο πολύ χαμηλά. Άλλο ένα καλάθι από τον Μποϊντάκοφ, ο οποίος έχει φτάσει στους 6 πόντους. Ο Αγγελίδης με τον Λυπηρίδη και 3 δευτερόλεπτα τον Τάρπλεϊ. 12-36, 7-41, 7 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου και υπό την πίεση του Μέμου Ιωάννου η πάσα του Κρύβωνος έγινε από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Βλέπετε τον Λυπηρίδη πόσο πιέζει και βέβαια η πάσα αντί να βρει παίκτη της ομάδας του Μίνσκ βρήκε τον Τάρπλεϊ ο οποίος από καλάθι σε καλάθι σημείωσε άλλους 2 πόντους, έφτασε στους 18 και το σκορ έγινε 12-38. Ο Κρύβωνος βγαίνει αρκετά έξω για να δώσει την μπάλα. Ο Κουλ με αντίπαλο τον Τάρπλεϊ. Ο Μποϊντάκοφ, πολύ καλός παίκτης ο Μποϊντάκοφ, ο Κουλ και το τρίποντο ήταν άστοχο, το rebound ο Αγγελίδης, γρήγορα ο Λυπηρίδης κατεβάζει την μπάλα. Ιωάννου που κάνει κουμάντο τώρα αυτός στην ομάδα του Άρη, δείχνοντας τα συστήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι συμπαίκτες του στην επίθεση και αμυντικό φάουλ του Αλεξάνδερ Κουλ πάνω στον Ρόι Τάρπλεϊ. Εδώ έτοιμος να μπει στον αγώνα ο Γκέργι Μπότσκοφ. Σε επανάληψη το φάουλ του Κουλ.
που έκλεισε βέβαια το διάδρομο προς το καλάθι στον Τάρπλεϊ, αλλά κινούμενος και βγαίνει από, από την πεντάδα ο Αλεξάνδερ Κούλ. Ρόι Τάρπλεϊ, ο παίκτης που απευθύνθηκε από το κολέγιο του Μίτσιγκαν και έπαιξε περίπου 6 χρόνια στους Dallas Mavericks, για λίγο στους Miami Tropics και μετά στους Wichita Falls. Εδώ ο Ρόι Τάρπλεϊ με 19 πόντους. Και έρχεται ο Αγγελίδης να κάνει follow που αστοχεί. Ο Βοϊντάκοφ που αποφασίζει να σουτάρει πιεζόμενος από τον Λυπηρίδη. Το επιθετικό rebound από τον Κρύβωνος. Και τώρα ο Κλέμες προσπαθεί για 3 πόντους. Η μπάλα τελικά καταλήγει στον Μπότσκοφ. Στο rebound του Αγγελίδης Ιωάννου για τον Βουρτζούμι. Τάρπλεϊ που μένει στο ύψος της ρακέτας. Το σούτ του είναι άστοχο, στο rebound του Μπότσκοφ. Και τώρα ο Κρύβωνος κάνει πολύ ωραία πάσα για τον Νταϊνέκο, στο rebound του Τάρπλεϊ. Ο Μέμος Ιωάννου, το σκόρ είναι 12-39, 5 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αγγελίδης πήρε την πάσα από τον Βουρτζούμι. Αγγελίδης και πάλι στο rebound εύκολα ο Τάρπλεϊ και παίρνοντας το φάουλ από τον Μπότσκοφ. Ο Μιχαήλ Μισούνοφ ξαναμπαίνει στην πεντάδα του Άρη, ενώ φεύγουν ο Νταϊνέκο και ο Κλέμες. Σε επανάληψη η προσπάθεια του Τάρπλεϊ να σκοράρει με δύο αντιπάλους από πάνω του. Κέρδισε βέβαια τις δύο βολές. Είναι άστοχος την πρώτη βολή. Το σκορ είναι 12-39, 5 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα. 3 στις 5 βολές, είδαμε τα στατιστικά του Τάρπλεϊ. Και τώρα φτάνει στους 20 πόντους με 4 στις 6 βολές. Αποχωρεί και Τάρπλεϊ και έχουμε time out από τον Στίβ Γιατζόγλου. Το σκορ είναι 12-40. Αυτή τη στιγμή η πεντάδα του Άρη είναι Μισούνοφ, Αγγελίδης, Βουρτζούμης, Ιωάννου και φάουλ του Βαγγέλη Βουρτζούμη. Να εδώ ο Βασίλης Τσεβιλίκας, ο γνωστός ηθοποιός που είναι ένας από τους εκλεκτούς φιλάθλου. 12-40 το σκορ και ο Αλεξάνδερ Ροντιόνοφ στη γραμμή των φάουλ για μία συν μία βολές, είναι εύστοχος. Ο Ροντιόνοφ που έχει πετύχει με αυτό 3 πόντους, με 3 στις 3 βολές, όπως βλέπουμε και στην οθόνη μας. Και τώρα 4 στις 4. Ο Ιωάννου πιεζόμενος από τον Κρύβωνος. Και φάουλ του Κρύβωνος. Μία συν μία βολές πλέον ο Μέμος Ιωάννου. 5 ακριβώς λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ενώ το σκορ είναι 14-40. Να εδώ ο κυπελούχος Ευρώπης του 91 με την ομάδα του ΠΑΟΚ που πιστεύω ότι θα έχει όνειρο, έτσι τουλάχιστον εξέφρασε την γνώμη, γιατί να μην κατακτηθεί το κύπελο από την ομάδα του τον Άρη. Ο Ιωάννου έκανε το σκορ 14-41 και τώρα 14-42 με τους δύο πρώτους πόντους του Μέμου Ιωάννου. Ο Κρύβωνος με τον Ροντιόνοφ αλλάζουν στην περιφέρεια την μπάλα. 4 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Από τον Μποϊντάκοφ η μπάλα στον Μπότσκοφ και καλάθι από τον Γιώργη Μπότσκοφ. Εδώ ο πάγκος του Άρη με τον Μωραΐτοφ, η Μωραΐτη, τον Παναγιώτη Γιαννάκη και τον Φάνη Ταρνατόρο, τον έφορο του μπάσκετ. Εδώ ο Μπότσκοφ που ευστοχεί
και ο Βουρτζούμης αναλαμβάνει το κατέβασμα της μπάλας. Το σκορ έχει γίνει 17-42, 4,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Σκρίν από τον Αγγελίδη στον Ιωάννου. Λυπηρίδης που μπήκε έξυπνα και να δούμε τι θα σφυρίξει ο Χάρμαν. Δεν μετράει οτιδήποτε και μία σε μία βολές. Να εδώ η προσπάθεια του Αγγελίδη, ήταν άστοχο κοντά το σούτ του Βασίλη Λυπηρίδη, συγγνώμη, που τον βλέπουμε εδώ ο Στίβ Γιατζόγλου, ενώ το φάουλ που σφύριξε ο Μάνας Χάρμαν είναι πάνω στον Μιχαήλ Μισούνοφ που είναι εύστοχος. Φτάνει στους 3 πόντους, 4 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα και 23 δευτερόλεπτα και ο Μπότσκοφ πήρε το rebound μετά το δεύτερο άστοχο σούτ του Μισούνοφ. Ροντιόνοφ για τον Μπότσκοφ, την μπάλα από τον Κλέμες στον Ροντιόνοφ και τώρα στον Μποϊντάκοφ και φάουλ του Βουρτζούμι. Σε επανάληψη εδώ το φάουλ του Βουρτζούμι. Δεν ξέρω κατά πόσο βρήκε τα χέρια του αντιπάλου του ο Βαγγέλης Βουρτζούμης ή χτύπησε μόνο την μπάλα. Αποχωρεί ο Μπότσκοφ και ο Σεργέης Βέτνικ και τη θέση τους πήραν ο Βαλερί Νταϊνέκο και ο Αλεξάνδερ Κούλ. Ο Μποϊντάκοφ είναι εύστοχος, έφτασε στους 7 πόντους και τώρα στους 8 και ο Μέμος Ιωάννου στο κατέβασμα της μπάλας πιεζόμενος από τον Ροντιόνοφ και πανέξυπνα ο Μέμος Ιωάννου περνώντας τον ώμο του μπροστά από τον αντίπαλό του πήρε έξυπνα τον το φάουλ. Ο νεαρός κολλήσει επάνω του ο Ρουσλάν Μποϊντάκοφ, ο 18χρονος. Follow του Ιωάννου. Στο rebound το Μισούνοφ και δύο νέοι πόντι από τον Άρη. 19-45 έγινε το σκορ. 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Μποϊντάκοφ εκεί θα πρέπει να έκανε και double triple. Κλέμες, Ροντιόνοφ αφήνει για τον Νταϊνέκο που σουτάρει από μακριά. Η μπάλα από τον Ιωάννου στον Βουρτζούμι, γλιστράει η μπάλα, έφυγε και από τα χέρια του Ιωάννου και από τα χέρια του Βουρτζούμι και παίρνει φάουλ ο Αγγελίδης από τον Βαλερί Νταϊνέκο. Ο πάγκος εδώ της ομάδας του Μίνσκ, η κίνηση του Αγγελίδη και φάουλ που κερδίζει ο Ντίνος Αγγελίδης. Δεν έχει σκοράρει μέχρι στιγμής ο Ντίνος Αγγελίδης, πράγμα που κάνει τώρα επιτυγχάνοντας το 19-46, 3 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου και τώρα το 19-47. Έκλεψε ο Ιωάννου για τον Βουρτζούμι που αποφασίζει να πάει προς το καλάθι. Ο Αγγελίδης πήρε άλλο ένα φάουλ, αυτή τη φορά από τον Αλεξάνδερ Κούλ που τον βλέπουμε εδώ, που είναι 2 μέτρα και 10 και είναι 17 χρόνων. Ο Αγγελίδης στην προσπάθειά του σε replay που πήρε το φάουλ από τον Κούλ. Τρίτος πόντος του Ντίνου Αγγελίδη και το σκορ 19-48. Κάτι περισσότερο από 3 λεπτά, 3 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα και εύστοχος και στην τέταρτη συνεχή βολή του. Να το pressing των παικτών του Άρη. Ένα zone press, 3-1-1 που αποφέρει αποτελέσματα. Το νέο πρόσωπο του Άρη και ο Αγγελίδης αξιοποίησε την πάσα του Βουρτζούμι και κάνει το σκορ 19-51.
Άρης Άρης, από τους λίγους φίλους του που έχουν έρθει σήμερα στο πιστό της Νέας Μύρνης, στον εκτός έδρας εντός εισαγωγικών αγώνα του Άρη με τη Μίνσκ. Ο Νταϊνέκο κάνει φάουλ πάνω από τον Αγγελίδη, 19-51 όπως βλέπουμε στις οθόνες μας, 2 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Μία συν μία βολές. Σε ποιον έχει γίνει το φάουλ. Είναι στον Τίνο Αγγελίδη. Θα δούμε κατά πόσο θα είναι, θα συνεχίσει να είναι εύστοχος στις βολές. Το ματιάσαμε. Και το σκορ παραμένει 19-51. Ο Μποϊντάκοφ με αντίπαλο τον Λιπυρίδη. Ο Ιωάννου με αντίπαλο τον Ροντιόνοφ. Και ένα μακρινό σουτ του Κλέμες μειώνει το σκορ και γίνεται 22-51. Από τον Μπουρτζούμι γρήγορη πάσα στον Αγγελίδη, έξω και πάλι μπάλα στον Ιωάννου. Μπουρτζούμις με αντίπαλο τον Κλέμες, πήδηξε ο Νταϊνέκο, πήρε το rebound του Αγγελίδη, συμπαλαχάθηκε μέσα από τα χέρια του. Και έχουμε νέα επίθεση από την Ρωταφιώτα εδώ σε επανάληψη. Το rebound του Αγγελίδη και η μπάλα από τα χέρια του βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ρωταφιώτα Μίνσκ λοιπόν, Άρης 22-51, 1:55. 1 λεπτό και 55 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Και εύκολο το lay-up του Αλεξάνδερ Γκουλ, που επιτυγχάνει τους δύο πρώτους πόντους του. Και το lay-up του Μέμου Ιωάννου, γρήγορα βγαίνει στην επίθεση ο Άρης μετά τις πιεστικές του άμυνες, 24-53. Μίνσκ λοιπόν, Άρης 24-53, κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό, 1:20 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και η μπάλα από τον Ροντιόνοφ στον Κλέμες. Το ριμπάντο Ιωάννου. Μπουρτζούμις κλείνεται κάπως στη γωνιά. Ιωάννου και πάλι Ιωάννου μετά από την πάσα του Αγγελίδη. Λιπυρίδης, Αγγελίδης, Μπουρτζούμις για τρεις πόντους. Είναι εύστοχος ο Βαγγέλης Μπουρτζούμις. Κάνει στους πέντε πόντους με το τρίποντο αυτό. Σε επανάληψη το σούτ του Βαγγέλη Μπουρτζούμι. Από τον Ροντιόνοφ η μπάλα στον Μποϊντάκοφ, που έχει αρκετά καλή έχει ευχέρεια στον χειρισμό της μπάλας. Και από τον Νταϊνέκο η μπάλα στο καλάθι του Άρη, 26-56. Ο Νταϊνέκο πέτυχε τους πρώτους δύο πόντους. Ιωάννου, 21 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Μέμος Ιωάννου αργά-αργά προσπαθεί να κάνει την επίθεση του προς το τέλος. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Άρη, 7. Ο Αγγελίδης πολύ έξυπνα μπήκε από την baseline και εδώ ο Αλεξάνδερ Μπορίσοφ. Και ενώ ακούγεται το σφύριγμα της γραμματείας για τη λήξη, είδαμε εδώ το καλάθι του Αγγελίδη που έκλεισε το ημίχρονο με σκορ 26-58, Μίνσκ Άρης. Όπως βλέπουμε στο οθόνο μας λοιπόν, 26-58. Εδώ τα στατιστικά των δύο ομάδων με τα σούτ από τις ελεύθερες βολές των δύο πόντων και των τριών πόντων, 9-24 τα rebound και 12-5 τα λάθη αντίστοιχα για τις ομάδες του Μίνσκ και του Άρη. Τα ποσοστά του Άρη είναι αρκετά υψηλά, 70% στα φάουλ, 58% στα δίποντα και 66% στα τρίποντα, ενώ από πλευράς Μίνσκ 87% στις βολές, 38% μόνο στα σουτ 2 πόντων και 14% στα σουτ 3 πόντων. Επαναλαμβάνω, το στοιχείο που έχει κρίνει τον αγώνα είναι τα rebound 9-24 και τα λάθη 12-5, που ασφαλώς οφείλονται στην πιεστική άμυνα του Άρη. 26-58 λοιπόν στο ημίχρονο. Ο Σεργέι Σβέτνικ, που είναι 23 χρόνων. Και ο μέσος όρος ύψους είναι μια πανύψηλη ομάδα εδώ, ο Ρόι Τάρπλεϊ, είναι 2 μέτρα και 3 εκατοστά. Ας πούμε λοιπόν
Ο Ρουσλάν Μποϊντάκοφ είναι 2 και 6, 18 χρόνων. Ο Κουλ 2, 10, 17. Ο Σεργέι Σβέτνικ 2, 4, 23 ετών. Ο Κουσμίν, ο Δημήτρη Κουσμίν που δεν έχει αγωνιστεί ακόμη, 1 και 90, 17. 2 μέτρα ο Λομπάζεβιτς, 19 χρόνος. 2 μέτρα ο Κρύβωνος, 17 χρόνος. Ο Μπότσκοφ 2 και 11, 22 χρόνων. Ο Κλέμες 1 και 90, 23. Ο Ροντιόνοφ 2 και 2, 20 χρόνων. Και ο Βαλερί Νταϊνέκο 2 και 7, 22 χρόνων. Σε επανάληψη ένα καλάθι από τους παίκτες της Ρώτα Φιώτα Μίνσκ. Και εδώ ο Τζέι Τζέι Άντερσον, ο Μίτσελ Τζέι Τζέι Άντερσον. 2 μέτρα και 2, 32 προς τα 33. Έκλεισε τα 32 του χρόνια στις 23 του μηνός. Οι διατατικές ασκήσεις που του γίνονται για να δοκιμάσει και να δώσει κάποιο γόνατο, όχι, μάλλον για να ετοιμάσει τους μυς πριν να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Μια και αναφερόμαστε στους παίκτες της Ρώτα Φιώτα Μίνσκ, επειδή ακριβώς δεν είχαν ιδιαίτερες αγωνιστικές φιλοδοξίες και αναγνωρίζοντας τη μεγαλύτερη αξία την αγωνιστική του Άρη, δέχτηκαν να γίνει ο αγώνας και ο πρώτος αγώνας στην Ελλάδα, αλλά δεν γίνεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην Αθήνα, στο γυμναστήριο της Νέας Μύρνης. Ο Νταϊνέκο είναι ένας διεθνής με την πρώην Σοβιετική Ένωση που αγωνίστηκε στη χώρα μας το Ιβιλέο το 1991. Ο Κουλ, ο πανύψηλος 2-12, ο 17χρονος, είναι βασικός παίκτης Ερβητής Πέδων στο περσινό πρωτάθλημα, πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στη χώρα μας. Φέτος ήταν έφηβος και θα λέγαμε ότι ήταν ο παίκτης που συνέβαλε τα μέγιστα στον μικρό τελικό εναντίον της εθνικής μας ομάδας, επιτυγχάνοντας 20 πόντους και παίρνοντας 23 rebound. Επίσης ο Μποϊντάκοφ ήταν παίκτης εθνικής παίδων και των εφήβων και αγωνιζόταν μαζί με τον Γκουλ. Αποφασίζεται λοιπόν να συνεχιστεί το παιχνίδι με τον φωτισμό αυτό και επαναλαμβάνουμε ότι το σκορ που τελείωσε το πρώτο ημίχρονο είναι 26-58 με 32 πόντους διαφορά ο Άρης, όπως βλέπουμε στις οθόνες μας, και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Λυπηρίδης, Γιαννάκης, Τάρπλεϊ, Αγγελίδης και Άντερσον, και Κρύβωνος, Κλέμες, Σβέτνικ. Και κλέβει ο Άντερσον, είναι το τρίτο κλέψιμο που κάνει στο σημερινό παιχνίδι. Γυρίζει και πάλι την μπάλα στον Γιαννάκη που σουτάρει για 3 πόντους. Στο rebound ο Άντερσον που βγάζει έξω την μπάλα για να ξεκινήσει μια επίθεση εναντίον οργανωμένης άμυνας με τον τρόπο που λέει ο αρχηγός, ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο Τάρπλεϊ με τον ίδιο τρόπο που είδαμε και στα replay του πρώτου ημιχρόνου βγάζει τους 2 πρώτους πόντους του δευτέρου μέρους, φτάνει έτσι στους 22 και το σκορ γίνεται 26-60. Από τον Κλέμες η μπάλα στον Νταϊνέκο. Τον ευνηδιασμό ο Άντερσον ξεπερνάει πανεύκολα έναν αντίπαλό του, ήταν ο Κλέμες, και ήρθε ο Μπότσκοφ να τον σταματήσει κάνοντας φάουλ. Σε επανάληψη η προσπάθεια του Άντερσον που κινείται από αριστερά, τώρα αλλάζει την μπάλα και τη φέρει στο αριστερό του χέρι και ο Μπότσκοφ εδώ τον σταματάει, αλλά αντικανονικά, για να δοθούν 2 βολές. Να, εδώ ο Κουλ που πηγαίνει στον πάγκο της ομάδας του και ο Άντερσον έτοιμος για τις 2 βολές. 26-60 και τώρα 26-61 με τον πρώτο πόντο του Άντερσον στο δεύτερο μέρος, φτάνει στους 8. Εδώ ο Γιώργη Μπότσκοφ που έφτασε στα 5 φάουλ με το φάουλ που έκανε τώρα στον Άντερσον, και βέβαια θα καθίσει οριστικά στον πάγκο και θα παρακολουθεί τις προσπάθειες των συμπαικτών του που είδατε πως πιέζονται από όλους τους παίκτες. Βλέπετε τον Αγγελίδη να παίζει πιεστικά man to man στο ύψος της ρακέτας, της αντίπαλης ρακέτας. Γρήγορα στον ευνηδιασμό και πάλι ο Άντερσον σταματάει βλέποντας ότι έχουν επιστρέψει οι αντίπαλοι του και δεν είχε συμπαράσταση από τους συμπαίκτες του. Γιαννάκης
πιέζεται από τον Κρύβονος, μετά από προσποίηση σουτάρι. Γρήγορα προσπαθούν να βγουν στον εφηδιασμό με τον Κλέμες τώρα οι παίκτες της του Μίνσκ και από τον Νταϊνέκο στον Κούλο, ο οποίος και η μπάλα καταλήγει στο καλάθι, να δούμε από ποιον ήταν, από τον Σβέτνικ. Σε επανάληψη και βλέπουμε τις συνεχείς προσπάθειες, τώρα δεν ξέρουμε ποιος έβαλε το καλάθι. Εδώ η προσπάθεια του Κουλ που βλέπει σαν χάρα από πάνω του τον Τάρπλεϊ και μπορεί να το έβαλε το καλάθι ο Λυπηρίδης. Ναι, μάλλον ο Βασίλης Λυπηρίδης λοιπόν. 28-62, 18 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Τάρπλεϊ που παίρνει το φάουλο από τον Νταϊνέκο, όπως φυρίζει ο Μάνας Χάρμαν, ο Ισραηλινός διαιτητής. Σε επανάληψη το φάουλ που πήρε ο Τάρπλεϊ και η μπάλα από πλάγια στον Αγγελίδη που αφήνει για τον Γιαννάκη. Το λέει από τον Γιαννάκη, να δούμε, δεν θα μετρήσει βέβαια, ήταν καθόλου έξυπνο αυτό που έκανε ο Αγγελίδης. Η μπάλα θα βλέπουμε σε επανάληψη, παίρνει το φάουλ ο Γιαννάκης και ενώ η μπάλα δείχνει ότι θα μπει μέσα, έρχεται ο Αγγελίδης και κάνει το κάρφωμα follow και φυσικά ο διαιτητής, αφού είχε σφυρίξει φάουλ στον Γιαννάκη, στερείται των δύο πόντων, έτσι ο Γιαννάκης θα σουτάρει δύο βολές. Ευστοχή στην πρώτη, φτάνει στους 10 πόντους ο Παναγιώτης Γιαννάκης και κάνει το σκορ 28-53. Βλέπουμε τα στατιστικά και τώρα στους 11 πόντους και το σκορ 28-64. Γρήγορα ο Κλέμες, ο Κρύβονος βρήκαν τον τρόπο να σπάσουν το πρες οι νεαροί της ομάδας του Μίνσκ και τώρα ξεκίνονται στον εφηδιασμό οι παίκτες του Άρη και έκανε μια εκπληκτική πάσα ο Γιαννάκης. Μείναμε και εμείς άφωνοι, βλέπετε. Εδώ κόβεται ο Τάρπλεϊ, του φεύγει μπάλα από το φάουλ που του έκαναν οι αντίπαλοί του. Την ήλεγξε στη συνέχεια αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Εδώ ο Σβέτνικ που έχει φτάσει στα 4 φάουλ και αντικαθίσταται. Και ο Τάρπλεϊ στις 2 βολές, εύστοχος στην πρώτη. Το σκόρ 28-65 και στους 23 πόντους ο Τάρπλεϊ, τώρα στους 24. 28-66, φτάνει στους 40 πόντους περίπου η διαφορά, 38, ο Κρύβονος πιέζεται από τον Γιαννάκη, τώρα αποφεύγει και κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια ο Αντρέι Κρύβονος. Να εδώ η κατάληξη της προσπάθειας του Κρύβονος, 30-66 με τους δύο πρώτους πόντους του παίκτου της Μίνσκ. Πάτησε στη γραμμή όπως χαρακτηριστικά δείχνει ο Δημητρίγεβιτς. Εδώ σε επανάληψη η προσπάθεια του Κρύβονος και εκεί βέβαια βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου με την μπάλα στα χέρια. Ακουμπάει με τα χέρια του έξω από τις γραμμές το κλέψιμο. Εκεί μπερδεύονται λίγο βέβαια και τα πόδια των δύο παικτών, του Γιαννάκη και του Κρύβονος. Δεν μπορούσε να δοθεί φάουλ και έπεσε ο Κρύβονος με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Από τον Άντερσον η πάσα προς τον Τάρπλεϊ. Ο νεαρός Κουλ καταφέρνει να τη βγάλει από τα χέρια του αντιπάλου του και πάλι όμως η μπάλα για τον Άρη με τον Αγγελίδη στον Τάρπλεϊ που αστοχεί. Εντυπωσιακό το rebound του Άντερσον και βήματα που σφυρίζει ο Δημητρίγεβιτς, είχε χάσει την ισορροπία του ο JJ Άντερσον. Κρύβονος, ο Άντερσον, ο Γιαννάκης και ο Αγγελίδης, όπως και όλοι οι παίκτες του Άρη, πιέζουν man-to-man press σε όλο το γήπεδο. Ο Κλέμες βρίσκει τελικά τον Νταϊνέκο που ευστοχεί με αυτόν τον τρόπο μπροστά από τον Αγγελίδη, φτάνει στους 4 πόντους και κάνει το σκορ 32-66. Εδώ ο Κρύβονος έκανε φάουλ επάνω στον Γιαννάκη. Είναι το δεύτερο φάουλ του Κρύβονος. Εδώ η στατιστική υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη που συνεργάζεται
με την ΕΡΤ στις μεταδόσεις του μπάσκετ. Και από τον Άντερσον η μπάλα στον Ντάρπλεϊ που πήρε το φάουλ. Βέβαια θα υποφέρει μάλλον ο Κρύβωνος, γιατί τον βρήκε με τον ώμο του ο Ντάρπλεϊ. Ενώ βγήκε ο Νταϊνέκο, βλέπετε, 2 μέτρα και 7, 22 χρόνων. Και ο Ρόι Ντάρπλεϊ έτοιμος για δύο βολές. Είναι άστοχος. Το σκορ παραμένει στο 32-66. 16,5 περίπου λεπτά πριν από το τέλος. Εδώ ο Βασίλης Λυπηρίδης φαίνεται από πίσω από τον Ντάρπλεϊ. Και τώρα το σκορ γίνεται 32-67 με 25 πόντους του Ρόι Ντάρπλεϊ. Ο Κλέμες αποφεύγει τον Άντερσον, προσπαθεί για 3 πόντους, εντυπωσιακό το rebound, πάσα όμως, κλέβει έξυπνα μάλλον ο Κρύβωνος. Ο Κλέμες βγαίνει έξω για να αρχίσει την επίθεση της ομάδας του. Ο Μποϊντάκοφ για τον Κρύβωνος. Από την άλλη πλευρά, Κλέμες, Μποϊντάκοφ, Λυπηρίδης δυνατά επάνω του, υποπίεσε το σούτ στο rebound του Άντερσον. Γρήγορα ο Άντερσον στην επίθεση, έξοχη πάσα στον Ντάρπλεϊ και άλλο ένα κρέμασμα του γιγαντόσωμου Αμερικανού που βλέπουμε εδώ και το σκορ 32-69. Η περίφημη πάσα του Άντερσον στον Ντάρπλεϊ και το κρέμασμα παρά την πίεση ενός αντιπάλου του. Ο Σβέτνικ και φάουλ του Γιαννάκη. Προσπάθειά του να κλέψει όταν ο Σβέτνικ προσπάθησε με τη reverse τρίπλα να αποφύγει τον αρχηγό της ομάδας του Άρη. Επαναφέρει ο Μποϊντάκοφ. Συνεργάζεται με τον Γκουλ, Μποϊντάκοφ και τώρα Κλέμες, Μποϊντάκοφ που με το τρίποντο φτάνει στους 11 πόντους και κάνει το σκορ 35-69. Ο Γιαννάκης που παίρνει την μπάλα από τον Άντερσον, πιέζεται από τον Κρύβωνος, σκρίν από τον Αγγελίδη ψηλά. Άντερσον με αντίπαλο τον Μποϊντάκοφ, επιμένει ο Άντερσον. Follow του Ντάρπλεϊ, εντυπωσιακό. 29 πόντους ο Ρόι Ντάρπλεϊ μέχρι στιγμής. Και τώρα ο Κουλ αξιοποίησε την πάσα του Κρύβωνος και σκοράρισε για άλλη μια φορά, φτάνει στους 4 πόντους και το σκορ έγινε 37-71. Λυπηρίδης είναι από τους λίγους παίκτες του Άρη που δεν έχουν σκοράρει. Ο Μποϊντάκοφ γύρισε την μπάλα αλλά δεν την πρόλαβε ο Κουλ και έτσι η επίθεση, άλλη μια επίθεση για τον Άρη. Εδώ ο Αλεξάνδερ Μπορίσοφ που θέλει τις εμπειρίες από τους νεαρούς παίκτες του που ήρθαν δεύτεροι πέρυσι στο πρωτάθλημα της Λευκορωσίας. Πίσω από την Σίγμα Κάπα Αλφα Μίνσκ και επειδή δεν υπάρχει κύπελο στην χώρα αυτή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ο δεύτερος του πρωταθλήματος λαμβάνει μέρος στο ευρωπαϊκό κύπελο ή κύπελο κυπελούχων Ευρώπης. Σκουπίζεται το τερέν. Εδώ ο Κρύβωνος που κάθεται στον πάγκο. Και ο Άντερσον έτοιμος να πάρει την μπάλα από τον Δημητρίγεβιτς. Εδώ ο Στίβ Γιατζόγλου, ο προπονητής του Άρη. Επανήλθε η μπάλα, ο Άντερσον για τον Αγγελίδη που σουτάρει γρήγορα για να μην βγουν 3 δευτερόλεπτα ο Ντάρπλεϊ και ο Άντερσον. Γρήγορα ο Σβέτνικ στον Κουλ που παίρνει το φάουλ από τον Βαγγέλη Μπουρτζούμη. Να εδώ ο Βαγγέλης Μπουρτζούμης, η κατάληξη στον Κουλ και ο Μπουρτζούμης. Όταν πια ο Κουλ βρισκόταν στον αέρα, στήθηκε μπροστά του, δεν είχε τη δυνατότητα να αλλάξει πορεία στον αέρα ο Κουλ και βέβαια είναι αμυντικό φάουλ. 4 πόντους έχει πετύχει ο Κουλ, δεν έχει ακόμη εκτελέσει βολές.
2 μέτρα και 10, επαναλαμβάνω, το ύψος του 17χρονου Αλεξάνδερ Κουλ. Ο διαιτητής κάνει παρατήρηση στον Γιαννάκη να μην κινεί τα χέρια του κατά την ώρα της εκτέλεσης του φάουλ. Από εδώ θα μπορούσαμε να δούμε το πλάνο. Έχει αυτή τη συνήθεια ο Παναγιώτης Γιαννάκης και δείχνει στον διαιτητή ότι τα έχει ακίνητα. Κάτι που του απαγόρευσε ο διαιτητής. Το σκορ έγινε 39-71. 14 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Ο Κούλεφ στόχισε και στις δύο βολές. Και ο Αγγελίδης έκανε το σκορ 39-73. Στους 34 πόντους η διαφορά. Ο Σβέτνικ, υποπίεση του Αγγελίδη, έκανε πολύ άστοχο σουτ. Ο Γιαννάκης έξω, έχει πάσα στον Τάρπλεϊ. Και ενώ φαινόταν ότι μάλλον θα κατέληγε να κάνει βήματα, πήρε φάουλ ο Τάρπλεϊ. Δείχνει, είδατε, έδειξε τον Γιαννάκη που του έκανε έξω, έχει πάσα, επαναλαμβάνω. Εδώ φαίνεται ότι χάνει τον έλεγχο της μπάλας, αλλά ήρθαν οι αντίπαλοι του και το έκαναν φάουλ για να είναι έτοιμος. Και πάλι η φάση με την περίφημη πάσα του Γιαννάκη. Ο Τάρπλεϊ ευστόχησε. Στους 30 πόντους έχει φτάσει. Και τώρα στους 31 πόντους. 39-75. Μπουρτζούμης τώρα επάνω στον Κλέμες. Σαβδέλα θα λέγαμε κολλημένος. Ο Αλεξάνδερ Ροντιόνοφ με αντίπαλο τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ξέρουμε όλοι τις αμυντικές του ικανότητες. Και βέβαια ο Τάρπλεϊ καταφέρνει να κλέψει την μπάσα προς τον Κουλ, αλλά υποπίπτοντας σε φάουλ. Πρώτο φάουλ του Ρόι Τάρπλεϊ στον αγώνα. Από τον Κλέμες η μπάλα στον Βοϊντάκοφ. Η μπάλα φεύγει από τον Τάρπλεϊ, την ελέγχει ο Κουλ, που δεν πηγαίνει προς το καλάθι. Περιμένει κάποιους συμπαίκτες του να τον βοηθήσουν. Ροντιόνοφ, Βοϊντάκοφ, σουτ για 3 πόντους. Εντυπωσιακό το άλμα του Σβιέτνικ και ο Τάρπλεϊ στον Γιαννάκη. Βλέπετε, πλονζάρει ο νεαρός, δεν κατάφερε βέβαια τίποτα, αλλά είναι προς τιμήν του το ότι έπεσε για να πάρει την μπάλα. Ο Γιαννάκης για τον Βουρτζούμη. Στον Αγγελίδη, από την άλλη πλευρά, από τη weak side, στον Άντερσον. Ελέγχει το επιθετικό rebound του Αγγελίδης, που παίρνει από τον Γιαννάκη στον οποίο έδωσε την μπάλα και ο Αγγελίδης σκοράρει. Μια έξοχη φάση με πρωταγωνιστές τον Αγγελίδη και τον Γιαννάκη. Εδώ είναι η κατάληξη της φάσης. Με τον Αγγελίδη να σκοράρει. Εδώ κάποιος παίκτης έμεινε αμαρκάριστος. Πιστεύω ότι ο Γιατζόγλου θα βγει στις φωνές. Και βλέποντας τον Βοϊντάκοφ, ο Άντερσον, να έρχεται απειλητικά για να τον σταματήσει. Βλέπουμε εδώ, μάλλον θα πήγαινε για κάρφωμα. Βλέποντας όμως τον Βοϊντάκοφ, εξυπνότατα έστειλε την μπάλα ψηλά στο ταμπλό και βέβαια στο καλάθι της Μίνσκ. Φτάνει έτσι στους 10 πόντους ο JJ Anderson, 39-79. Να λοιπόν που φτάσαμε στους 40 πόντους. 12 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Στους 40 πόντους η διαφορά. Και τώρα στους 41 με 11 πόντους του Anderson. Κλέμες για τον Νταϊνέκο. Ο Αγγελίδης στον Γιαννάκη και αυτός γρήγορα στον Μπουρτζούμη. Θα πρέπει βέβαια η μπάλα να γλιστράει πολύ. Ο Μπουρτζούμης που έχει κερδίσει διαγωνισμό καρφωμάτων στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι αν συγκρατούσε την μπάλα μας χάριζε μια τέτοια στιγμή. Εδώ ο Κουλ ευστοχεί σε άλλο ένα lay-up, φτάνει στους 8 πόντους και κάνει το σκορ 41-80. Γιαννάκης με αντίπαλο τον Ροντιόνοφ που του κάνει φάουλ. 41-80, όπως βλέπετε, Ρώτα Φιώτα
Μίνσκ Άρης Θεσσαλονίκης για το ευρωπαϊκό κύπελο ή κύπελο κυπελούχων Ευρώπης. 9-3 τα φάουλ, Μίνσκ και Άρη αντίστοιχα, και ο Γιαννάκης σε μία συν μία βολές φτάνει στους 12 πόντους ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Και τώρα στους 13 και το σκορ 41-82. Πολύ μεγάλο διάστημα απομένει για το τέλος του αγώνα. Πολύ ωραία πάσα για τον Κουλ που κάρφωσε. Η πάσα από τον Κλέμες. Εδώ είναι η πάσα από τον Κλέμες και το κάρφωμα του Κουλ. Και άλλη μια κάμερα η επανάληψη. Πολύ ωραία φάση. Η νεαρή του Μίνσκου. Λόμπ πάσα του Γιαννάκη στον Τάρπλεϊ. Να που βρίσκει τον τρόπο ο Παναγιώτης Γιαννάκης να βρίσκει το κανόνι της ομάδας του, τον Ρόι Τάρπλεϊ, εκεί που θέλει, την ώρα που πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει, και να του χαρίζει εύκολους πόντους. Ο Τάρπλεϊ κλέβει, ή μάλλον η πάσα πήγε στα χέρια του. Εδώ ο Γιαννάκης κάνει επίδειξη τεχνικής στην πάσα και ο Αγγελίδης με το αριστερό lay-up προσθέτει άλλους δύο πόντους για να κάνει το σκορ 43-86, ενώ υπολείπονται κάτι περισσότερο από 10 λεπτά, 10 και 32 για την ακρίβεια, και σκόρερ του τρίποντου αυτού είναι ο Αντρέι Κλέμες. Η πάσα αυτή τη φορά δεν ήταν εύστοχη, κάθηκε η επίθεση αυτή του Άρη. Να εδώ η κατάληξη του τρίποντου του Αντρέι Κλέμες. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης δίνει τη θέση του στον Γιώργο Γάσπαρη, ενώ μπήκε και ο Μιχαήλ Μισούνοφ στη θέση του Ντίνου Αγγελίδη. Κρύβωνος με αντίπαλο τον Βουρτζούμι, 46-86 το σκορ. Ο Τάρπλεϊ σταματάει τον Μποϊντάκοφ. Έρχεται ο Κρύβωνος να κλέψει την μπάλα τώρα. Δεν ήταν ο Μποϊντάκοφ προηγουμένως, ήταν ο Κουλ. Ο Μποϊντάκοφ έκανε τη μακρινή baseball πάσα. Από τα χέρια του Κλέμες η μπάλα δεν μπήκε στο καλάθι του Άρη, στο σούτ των τριών πόντων που επιχείρησε. Ο Γάσπαρης, μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, 9 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. 46-86, όπως βλέπουμε στις οθόνες μας το σκορ. Ο Τάρπλεϊ για τον Μισούνοφ. Ο Άντερσον σούταρε πάρα πολύ όμορφα, ήταν άτυχος. Και τώρα ο Νταϊνέκο που προσπίτω θα κάνει προσπάθεια για τρεις πόντους, αλλά με την πίεση του Μισούνοφ υποπίπτει σε βήματα, κάνει βήματα, και έχουμε ένα νέο time-out. Είναι εύστοχος και στις δύο βολές, 46-88. Μόλις είχε ξεκινήσει ο αγώνας στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Μύρνης, ο αγώνας Μίνσκ-Άρη. Ο Τάρπλεϊ που παίρνει άλλο ένα rebound, η πρώτη πάσα στο Γάσπαρη. 46-88 επαναλαμβάνω, 8 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Άντερσον. Ο Μισούνοφ εκεί μάχεται με τον Νταϊνέκο. Ο Άντερσον ξεπερνάει την αντίσταση του Λομπάζεβιτς, που είναι το νέο πρόσωπο. Βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει, φτάνει στους 13 πόντους. Ο Νταϊνέκο και αυτός απαντάει γρήγορα. Το σκορ έγινε 48-90. Ενώ υπολείπονται 8,5 περίπου λεπτά. 8 και 20 ακριβώς. Τάρπλεϊ για τον Βουρτζούμι. Με αντίπαλο τον Κλέμες. Ο Βουρτζούμις βρίσκει και αυτόν τον τρόπο να σκοράρει. Φτάνει στους 7 πόντους. 48-92, στους 44 πόντους η διαφορά. Από τον Κλέμες η μπάλα στον Λομπάζεβιτς. Στον Κουλ. Αυτός αυτή τη φορά αποφασίζει να σουτάρει. Ο Τάρπλεϊ μάλλον έχει καταλάβει ότι είναι διστακτικό στο σουτ και δεν τον μαρκάρει κοντά. Τάρπλεϊ για τον Άντερσον. Κατέβασε αρκετά την μπάλα, επιμένει όμως, και αφού πήρε το επιθετικό rebound σημειώνει άλλους δύο πόντους. Εδώ και η Άντερσον. Ο Γάσπαρης τώρα στο κυνηγητό του Κλέμες. Κερδίζει ο Κλέμες δύο βολές από την προσπάθεια
Ο Γάσπαρη και ο Αγγελίδης με τον Ιγκόρ Μωραΐτη. Τα δύο νέα πρόσωπα στην πεντάδα του Άρη βγήκαν οι δύο Αμερικανοί, ο Ρόι Τάρπλεϊ που τον βλέπουμε εδώ και ο Τζέι Τζέι Άντερσον. Κλέμες είναι άστοχος, παραμένει το 48-94. Και τώρα ο Κλέμες σημειώνει τον 7ο προσωπικό του πόντο. 49-94. Δεν είναι μόνο πολύ παραγωγικός ο Άρης, αλλά πιστεύω ότι η φετινή του πορεία θα στηριχθεί επάνω στην άμυνα που παίζει, την πιεστική άμυνα που παίζει. Αλλά βέβαια δεν τον βλέπουμε με μια ισχυρή ομάδα. Θα τον απολαύσουμε την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής. Και ο Μισούνοφ πήρε έξυπνα φάουλ από δύο αντιπάλους που προσπάθησαν να του κλείσουν τον δρόμο προς το καλάθι τους. Εδώ η πάσα στον Μισούνοφ. Έκανε γρήγορα το γύρισμα ο Μιχαήλ Μισούνοφ, που αγωνίζεται πλέον και στην Ευρώπη ως Έλληνας. Και εδώ ο Παναγιώτης Γιαννάκης με τον JJ Anderson και τον Darplay στον πάγκο του Άρη. Δύο βολές θα εκτελέσει ο Μιχαήλ Μισούνοφ. Ο 27χρονος, 2 μέτρα και 10 το ύψος του, είναι εύστοχος, 49-95 το σκορ και ο Μισούνοφ φτάνει στους 6 πόντους. Είδαμε τα στατιστικά του και τώρα στους 7. Μακρινή πάσα για τον Κουλ. Όχι, ήταν για τον Λομπάζεβιτς. Έδιωξε την μπάλα ο Μωραΐτης. Και ο Κλέμες για τον Σβέτνικ. Πολύ ωραία η πάσα στον Λομπάζεβιτς. Αυτός αστόχησε. Ο Μωραΐτης στην μακρινή πάσα. Και ο Μισούνοφ με αυτό τον έξοχο τρόπο να κάνει follow, ξεσηκώνοντας τους. Βλέπουμε την προσπάθεια του Μπουρτζούμι, η μπάλα να πηδά στο στεφάνι και ο Μισούνοφ με αυτόν τον τρόπο έκανε το follow. Προσπάθεια για τρεις πόντους, το σουτ είναι άστοχο από τον Κλέμες και πάλι η φάση του follow του Μισούνοφ από την κάμερα που είναι κάτω από το καλάθι. Μισούνοφ, να δούμε εάν μετρήσει το καλάθι, να δούμε τι θα δείξει ο Θάρμαν. Ναι, είναι, μετράει το καλάθι όπως βλέπετε χαρακτηριστικά. Η κίνηση του φάουλ, ο Μισούνοφ στους 11 πόντους, να εδώ πήρε το φάουλ και θα είναι έτοιμος να εκτελέσει μία επιπλέον βολή. Αυτό το καλάθι του Μισούνοφ έφερε τον Άρη να έχει ενεργητικό 100 πόντους και τώρα 101, 49-101 στους 52 πόντους η διαφορά. Άλλο πρόσωπο καινούριο, ο Δημήτρη Κουσμίν από την ομάδα του Μίνσκ. Ο Μποϊντάκοφ τον σταμάτησε ο Μισούνοφ. Εδώ ο Σβέτνικ που κάτσε στον πάγκο με τα 5 φάουλ, το φάουλ που έκανε πάνω στον Μισούνοφ. Και ο Βουτζούμις εξποχή σε σουτ 3 πόντων. 104-49 ή 49-104 Μίνσκ Άρης, ο Βουτζούμις κλέβει. Και καρφώνει βέβαια, βλέπετε το εκπληκτικό άλμα και τον ενθουσιασμό στις εξέδρες από την ενέργεια αυτή του Βαγγέλη Μπουτζούμι που την ξαναβλέπουμε εδώ με το πολύ μεγάλο άλμα του. Κάρφωσε, δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός ο Βαγγέλης Μπουτζούμις, είναι 1,92 μέτρα 93. Και πάλι η άμυνα του Άρη απέφερε καρπούς και ο Μισούνοφ σημειώνει άλλους 2 πόντους. 49-108, να δούμε πού θα φτάσει το σκορ σήμερα ο Άρης. 5 λεπτά ακριβώς. Μποϊντάκοφ το σταματάει ο Μισούνοφ, ενώ είχε πάρει όμως φάουλο ο Μποϊντάκοφ από τον Ιγκόρ Μωραΐτη. Εδώ Μάνας Χάρμαν που δείχνει το νούμερο 11, φάουλ, 2 βολές. 49-108 το σκορ. 4 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Ο Μποϊντάκοφ είναι άστοχος, ο Ρουσλάν Μποϊντάκοφ, 18χρονος, 2 μέτρα και 6. Τώρα ευστοχή,
φτάνει στους 12 πόντους, φτάνει στους 50 η ομάδα του. Εδώ Παναγιώτης Γιαννάκης, την ασκέφτεται άραγε. Οπωσδήποτε πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδας του. Γάσπαρης με αντίπαλο τον Κρύβωνος. Μισούνοφ, πάσα για τον Αγγελίδη που αποφεύγει δύο αντιπάλους του και κερδίζει ένα φάουλ από τον Λομπάζεβιτς. Εδώ η πάσα του Μισούνοφ στον Αγγελίδη. Αυτός αποφεύγει, μάλλον περνάει ανάμεσα από δύο αντιπάλους του και παίρνει το φάουλ από τον Λομπάζεβιτς. Ο Ντίνος Αγγελίδης, 22 χρόνων, 2 μέτρα και 8 το ύψος του, έχει επιτύχει 14 πόντους και τώρα 15. Και στο rebound ο Μωραΐτης προς στιγμή, ο Μποϊντάκοφ πιεζόμενος από τον Αγγελίδη δεν καταφέρει να περάσει την παλιά εφηδιασμού στον Λομπάζεβιτς, αλλά κερδίζει ένα φάουλ. Είναι το έκτο του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ έχει 13 η ομάδα Ρωταφιώτα Μίνσκ. Ο Γάσπαρης πιέζει σχεδόν στο καλάθι της αντίπαλης ομάδας και ο Κουσμίν δυσκολεύεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας καλής επίθεσης για την ομάδα του. Ο Ιντάκοφ βγαίνει, ο Αγγελίδης να σταματήσει μετά το screen που έγινε εκεί μεταξύ των δύο Λευκορώσων. Βλέπουμε εδώ, βγαίνει ο Αγγελίδης να μαρκάρει πάνω στον Μποϊντάκοφ κάνοντας αλλαγή με τον Μωραΐτη, αλλά έκανε φάουλ. Από τον Κρύβωνο συμπάλα στον Λομπάζεβιτς που κάνει αυτό το άτσαλο σούτ. Ο Γιώργος Γάσπαρης το φετινό απόκτημα του Άρη από τον Πανιόνιο. Μωραΐτης για τον Αγγελίδη και πάλι Μωραΐτης. Μπουρτζούμης, Μισούνοφ και φάουλ του Κουσμίν. Εδώ αυτή η φάση χαρακτηρίστηκε φάουλ από τους δύο διαιτητές και ο Μιχαήλ Μισούνοφ έτοιμος για μία συν μία βολές. Στους 14 πόντους ο Μιχαήλ Μισούνοφ και τώρα στους 15. Βλέπετε τα στατιστικά του, 5 στις 6 βολές, 5 στα 7 δίποντα, ενώ έχει πάρει 4 rebound. Παίρνει και το επιθετικό rebound ο Μισούνοφ και κάνει αυτό το lay-up. Φτάνει στους 17 πόντους, το σκορ έγινε 50-112. 3,5 λεπτά, 3 και 35 πριν από το τέλος του αγώνα. Κρύβωνος Μποϊντάκοφ, που ευστοχεί στο σούτ των 2 πόντων. Φτάνει στους 14 προσωπικούς πόντους, το σκορ 52-112. Στους 60 πόντους η διαφορά. Γάσπαρης, Μπουρτζούμης. Με τη reverse αυτή τρίπλα απέφυγε τους αντιπάλους του. Baseball πάσα και εφηδιασμός από τους Λευκορώσους. Ο Μποϊντάκοφ παρά το φάουλ που του έκανε ο Μπουρτζούμης κατάφερε να σημειώσει δύο πόντους. Να εδώ ο Μποϊντάκοφ, ο Μπουρτζούμης τον κυνηγάει. Πηδάει ο Μποϊντάκοφ πολύ δυνατά. Καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο να ευστοχήσει, να σημειώσει δύο πόντους και να πάρει και φάουλ από τον Μπουρτζούμη. 3 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο. 16 πόντους ο Μποϊντάκοφ, 3 στις 4 βολές, 5 στα 10 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα. Και η εύστοχη βολή έκανε το σκορ 55-112 και ο Μποϊντάκοφ έφτασε στους 17 πόντους. Γάσπαρης στο ξεκίνημα μιας επίθεσης εναντίον οργανωμένης άμυνας που εξακολουθεί να είναι man-to-man. Μωραΐτης, υποπίεση το σούτ. Νταϊνέκο, Κρύβωνος, πολύ ωραία πάσα για τον Λομπάζεβιτς και οι δύο πρώτοι πόντοι του Αλεξάνδερ Λομπάζεβιτς του 19χρονου που τον βλέπουμε εδώ να ευστοχεί στους Κρύβωνος δύο. Για τον Λομπάζεβιτς οι δύο πρώτοι πόντοι του Αλεξάνδερ Λομπάζεβιτς που έκαναν το σκορ 57-112. Εδώ βλέπουμε τους σκόρερς. Μποϊντάκοφ 17 πόντοι, Κουλ 10, Μπότσκοφ 7.
Ο Τάρπλεϊ έφτασε στους 33, ο Μισούνοφ στους 17 και ο Άντερσον στους 16, οι πρώτοι σκόρερς και από τις δύο ομάδες. Το time out τελείωσε, ενώ βλέπουμε τον πίνακα των rebounders, των καλύτερων rebounders από τις δύο ομάδες. Νταϊνέκο 6, Πουλ 4, Σπέτνικ 4, Τάρπλεϊ 17, Μισούνοφ 7 και Άντερσον 7. Είδατε λοιπόν τι μεγάλη εμφάνιση έκανε ο Ρόι Τάρπλεϊ, 33 πόντους και 17 rebound. Πλησιάζουμε το τελευταίο δίλεπτο, η πάσα του Μωραΐτη προς τον Λυπηρίδη δεν συγκρατήθηκε από τον Βασίλη Λυπηρίδη μπάλα και έχουμε επίθεση από πλευράς Μίνσκ με τον Κρύβολος να επαναφέρει στον Κουσμίν για τον Βοϊντάκοφ, αυτός στον Νταϊνέκο και πάλι στον Νταϊνέκο η μπάλα που αστοχεί στην προσπάθεια να κάνει τρίποντο. Μπουρτζούμις που κατεβάζει αυτός την μπάλα τώρα. Μωραΐτης το σκρίν από τον Λυπηρίδη. Μωραΐτης για τον Γκάσπαρη. Πάσα για τον Μισούνοφ. Μωραΐτης στο λέει από Μωραΐτης και φάουλ του Μποϊντάκοφ. Δεν έχει κάνει φάουλ ο Ρουσλάν Μποϊντάκοφ. Εδώ είναι ο Λομπάζεβιτς. Εδώ ο Μωραΐτης που προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το λέει από να σκοράρει, δεν τα κατάφερε. Πήρε το επιθετικό rebound ο Μισούνοφ και στη συνέχεια κέρδισε φάουλ. Ενώ το σκορ είναι 57-112, 1:35, 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Μισούνοφ είναι άστοχος στην πρώτη βολή και στη δεύτερη και πάλι πήρε το επιθετικό και βάζει με αυτόν τον τρόπο τους δύο πόντους, τους οποίους δεν κατάφερε να βάλει με τις βολές. Έφτασε στους 19 πόντους και έκανε το σκορ 57-114. Ο Κρύβονος χώθηκε στην κυριολεξία στην αντίπαλη άμυνα. Ευστόχησε σε αυτό το lay-up 59-114 και έφτασε στους 4 προσωπικούς πόντους. Τον Γκάσπαρη η μπάλα στον Μισούνοφ. Πλησιάζουμε το τελευταίο λεπτό. Δεν καταφέρει να καρφώσει ο Μιχαήλ Μισούνοφ. Πήρε όμως φάουλ και ενώ εδώ η προσπάθειά του να καρφώσει δεν τα κατάφερε, είχε όμως πάρει το φάουλ από τον Νταϊνέκο. Σε επανάληψη εδώ η αποτυχημένη προσπάθεια του Μισούνοφ να καρφώσει, ενώ ο Νταϊνέκο του έκανε φάουλ. Ήταν το πέμπτο φάουλ και του Νταϊνέκο, βλέπουμε εδώ να κάθεται στον πάγκο. Για άλλη μια φορά είναι άστοχος από τη γραμμή των φάουλ ο Μιχαήλ Μισούνοφ. 59-114 το σκορ. 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Αυτή τη φορά βρήκε το στόχο. Έφτασε στους 20 πόντους, 59-115. Και το τελευταίο λεπτό πλέον του αγώνα. Ο Μποϊντάκοφ θα ευστοχούσε αν δεν έδιωχναν την μπάλα ο Λυπηρίδης με τον Μισούνοφ πάνω από το στεφάνι. Σκαστή πάσα του Γκάσπαρη που πήρε, άλλαξε την μπάλα με τον Μωραΐτη. Ο Γκάσπαρης χάνει τον έλεγχο της μπάλας από την παρέμβαση του Κλέμες. Μωραΐτης για τον Μισούνοφ, βγήκε κάποιος παίκτης μπροστά του, δεν κατάφερε να σηκωθεί καν. Εδώ η μία από τις δύο δεσποινίδες ήταν η Μαριλένα Ιαγγελίδου, η παίκτρια του Παλαιού Φαλήρου, αδερφή του Ντίνου Αγγελίδη. Κι άλλος παίκτης με 5 φάουλ, είναι ο Κρύβονος, έχουν βγει 5 παίκτες. Είναι ο Κουλ, είναι ο Σβέτνικ, είναι ο Κρύβονος, είναι ο Μπότσκοφ και είναι και ο Νταϊνέκο. Ο Μισούνοφ φτάνει στους 21 πόντους, το σκορ γίνεται 59-116. Και τώρα 59-117. 28 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Ο Κλέμες συγκρατεί την μπάλα από τον Κουσμίν και πάλι στον Κλέμες. 14 δευτερόλεπτα Κλέμες. Μια ζώνη κάνει εδώ ο Άρης, 3-2. Και υπό την πίεση του Μωραΐτη το σούτ ήταν τελείως άτσαλο.
Ο Κλέμες κάνει αυτό το follow shoot. Και αυτή τη στιγμή ακούγεται το σφύριγμα της γραμματείας, η κόρνα της γραμματείας που σημειώνει το τέλος του αγώνα και που βρίσκει τον Άρη να είναι ο νικητής με 59-117, ενώ βλέπουμε τα στατιστικά των δύο ομάδων στα σούτ ενός, δύο, τριών πόντων, καθώς επίσης τα rebound και τα λάθη. Στα rebound ο Άρης ήταν κυρίαρχος με 49 έναντι 21 της ομάδας του Μίνσκ. Εδώ οι scorers 17-10 και 7, Μποϊντάκοφ, Κουλ και Μπότσκοφ, 33 ο Τάρπλη, 22 ο Μουσούνοφ και 16 ο Άντερσον. Εδώ ο Παναγιώτης Γιαννάκης που συγχαίρει τον αντίπαλο coach, τον Αλεξάνδερ Μπορίσοφ, και οι rebounders 6-4 και 4, Νταϊνέκο, Κουλ και Σβέτνικ, 17 ο Τάρπλη, 9 ο Μουσούνοφ και 7 ο Άντερσον. Επαναλαμβάνω το σκορ, το τελικό σκορ, αγαπητοί τηλεθεατές. Εδώ ο Βασίλης Τσιβιλίκας συγχαίρει τον Παναγιώτη Γιαννάκη. 59 λοιπόν, 117 ο Άρης νικητής, και σε μια εβδομάδα η ρεβάνς στο Αλεξάνδριο. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί τηλεθεατές, τελείωσε η περιγραφή μας από το κλειστό γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης. Καλή σας νύχτα.